Να μου πείτε την εικόνα και από τη Λάρισα και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκεί, αλλά και την εικόνα γενικότερα, γιατί είστε ένα κοινοβουλευτικό με μεγάλη εμπειρία και από την έδρα ω αντιπρόεδρο τη Βουλή. Ξέρετε, έχετε παρακολουθήσει όλα τα νομοθετήματα ε, τα τελευταία χρόνια. Ναι, κύριε Κουλούρη, κοιτάξτε <coughs> στην περιγραφή. Άκουσα και του συναδέλφου και κάτι διάρκεια συζήτηση των αντίστοιχων νομοσχεδίων του Υπουργείου Υγεία, και όχι αυτή την περίοδο και την προηγούμενη. Όλοι μπορεί να συμφωνούμε. Με μικροδιαφορέ στην περιγραφή προβ, των προβλημάτων. Και το τονίζω των δημόσιων μονάδων υγεία, mm -hmm. έτσι. Είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια νοσοκομεία. Η εικόνα, επειδή με ρωτήσατε τη λέξη, έχει δύο νοσοκομεία είναι το Πανεπιστημιακό ναι. και το Γενικό Νοσοκομείο. Λοιπόν, είναι μικρογραφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το σύνολο των νοσοκομείων τη χώρα. Από το περισσότερα προβλήματα. Κυρίω υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, ελήψει σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ή αναγκαιότητα αντικατάσταση πεπαλαιωμένου ε, αντίστοιχου μηχανισμού, ε, τεχνολογικό δηλαδή μηχανισμού, ε, το ζήτημα των υποδομών, των κτηριακών και τα λοιπά που είναι πεπαλαιωμένα και θα πρέπει και να συντηρούνται αλλά και να συντηρηθούν προφανώς. Ε, όμως, κοιτάξτε, ξεκινάμε από το εξή και ως κόμμα, αν θέλετε, διαχρονικά δεν είναι το ορεινό αυτό. Ε, το ζήτημα είναι τι υγεία θέλουμε. Mm -hmm. Θέλουμε η υγεία να είναι δωρεάν, κοινωνικό, καθολικό, αγαθό για όλο το λαό μας ή όχι. Ποιε είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που οδήγησαν το, το δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ τις δημόσιες μονάδες υγείας. Οδήγησαν λοιπόν τις, μονάδες, τις δημόσιες μονάδες υγείας να λειτουργούν ως αυτοτελείς μονάδες, με επιχειρηματικά κριτήρια, με, στη λογική του κόστους-οφέλους, πουλάω υπηρεσίες δηλαδή, στο λαό και εισπράττει είτε άμεσα από την τσέπη του, είτε από ιατρία και όχι μόνο. Ανοίγει και άλλοι, άνοιξαν και άλλε πόρτε ε, εμπορευματοποίηση, περαιτέρω εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών των δημόσιων δομών υγεία. Αν θυμάστε με το νομοσχέδιο ε, τη προηγούμενη κυβέρνηση για τα χειρουργεία, τα απογευματινά, για τα ιδιωτικά χειρουργεία που θα γίνονται μέσα και με συμμετοχή γιατρών ενδεχομένω του εκάστοτε νοσοκομείου, είτε. Ε, Είσοδο ε, ιδιωτών. Στη λογική άλλη... καταπολέμηση αυτό που λέμε τη λίστα να το συνδυάσω τώρα. Το χειρουργείο, ναι. ναι δηλαδή, Η οποία τώρα γίνεται ενιαία. Κατηγοριοποίηση, ε, ασθενών και πάνω. όπως και γίνεται δηλαδή, και δηλαδή, με... Ο καθένα, όποιο έχει να πληρώνει, ε, θα περνάει και από τη λίστα. Τώρα φτιάξαμε την ενιαία λίστα. Όπου δεν ξέρει ο καθένα αν θα χειρουργηθεί, έχω το πρόβλημα στη Λάρισα και αν μου προτείνουν να πάω στην Έδεσα, για παράδειγμα, στα Τρίκαλα, να πιταχτώ στα Τρίκαλα, να κάνω τη χολή μου, για παράδειγμα. Και να Μα από ό,τι κατάλαβα από λοιπόν, τι ε, το, το αυτό γιατί είναι. Η σχέση του Υπουργείου η... θα είναι στο, 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 στο μέρο όπου ζει ο πολίτη. Εντάξει, όπω και να έχει. Όπω και να έχει το θέμα. Μην αναλωθούμε σε αυτό. Αυτό το ανέφερα έτσι σχηματικά. Όμω δείτε, η λίστα δεν δημιουργήθηκε. Ξαφνικά, Διοκόθηκε αφενό την περίοδο τη πανδημία λόγω το ότι τα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε μονοθεματικά, δηλαδή μια νόσο, κορονοϊό. Ναι. Δείτε στη Λάρισα, αυτό, αυτό, έγινε. Αυτό είναι γεγονός, Όπου ναι. πήγα και εγώ και συμμετείχα βεβαίω με του συναδέλφου εκεί του Γενικού Νοσοκομείου, γιατί από εκεί προέρχομαι. Λοιπόν, και τα είδαμε. Ένα νοσοκομείο το οποίο ήταν προσανατολισμένο μόνο στην αντιμετώπιση των περιστατικών COVID. Οι, άλλες, οι άλλοι ασθενεί. Είτε περιστατικά νέα, είτε χρόνια περιστατικά, μέναν εκτό. Mm -hmm. Με όποιο τρόπο μπορούσαν να τα βολέψουν, να το πω έτσι, εκτό νοσοκομείων κ. ή δημόσιων μοναδ... μονάδων στο... υγεία. Γιατί φεύγουν από εκεί και πέρα. Στο εξωτερικό. Και πώ θα του κρατήσουν το νομοσχέδιο δασταστά, αυτό, ναι, Το νομοσχέδιο, μας, νομοσχέδιο που, που προβάλλατε και τα άρθρα του προηγουμένω, ναι. λοιπόν, που συζητήσαμε και ψηφίστηκε πριν από λίγε μέρε, ε, στο στον πυρήνα του, αν θέλετε, στα περισσότερα άρθρα του, γίνεται μία επανάληψη Όλων αυτών των άρθρων με τι παρατάσει, mm -hmm. ανανεώσεις συμβάσεων, ληξιπρόθεσμων όμω. Ενό δυναμικού, υγειονομικού δυναμικού, γιατροί, κυρίως νοσηλευτέ, διοικητικό, παντό είδου τέλο πάντων υγειονομικού προσωπικού, με ημερομηνία λήξη όμω. Mm -hmm. Ναι, αλλά αυτό σχετίζεται προσωπικό και με το προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε με αυτού του τύπου τη συμβάση στα πλαίσια αντιμετώπιση των προβλημάτων και των τεράστιων φυσικά ελήψεων σε προσωπικό στα πλαίσια τη πανδημία που είχε να κάνει με τις τεράστιες ελλείψεις των δημόσιων μονάδων υγείας προ-κορονοϊού. Να. Δείτε, οι ίδιοι γιατροί το λένε, οι ίδιοι νοσηλευτέ μέσω των συνδικαλιστικών του οργάνων μιλούν για 8, 7, 9 χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς με βάση τις οργανικές mm -hmm. θέσεις. 25.000 περίπου, δεν θα μαλώσουμε τώρα στα νούμερα, δείχνει όμως το μέγεθος των αναγκών που απαιτούνται σε προσωπικό που χρειάζονται τα νοσοκομεία στη βάση όμω των οργανογραμμάτων, κυρία oh, Κουλούρη. Μπορούν κύριε να, κύριε να, σας να εδώ με τη μία ότι όλα το, 2012, αυτά που λέτε. το 2012, το 2012 ελαίου μνημονίων που συμφώνησαν όλα τα κόμματα και το εφαρμόσαν διαδοχικά mm. και ω κυβερνήσει, καταργήθηκαν 10 νοσοκομεία στη χώρα μα, καταργήθηκαν τμήματα κλινικέ και περικόπηκαν οι, προ, οι ε, οργανικές οι... οργανικέ θέσει στα νοσοκομεία κατά 50%. Έτσι λοιπόν στη Λάρισα, επειδή mm -hmm. το θυμόμαι, λειτουργούσα mm -hmm. τότε εκεί, στη Λάρισα, όταν οι θέσει τότε με τον οργανισμό. Ένα παράδειγμα, να σα πω: Αυτό ήταν ακλά και όλε τι χώρα. Λοιπόν, όταν οι θέσει στο, στο, στο νοσοκομείο τη Λάρισας, οι οργανικέ, ήταν καλυμμένε κατά 60% εκείνη την mm -hmm. περίοδο, ξαφνικά με την περικοπή 40 με 50% φτάσαμε στο 100% πληρότητα των θέσεων. Άρα, γιατί να προσλάβουμε, ενώ οι ανάγκε ήταν τεράστιες. Τι έγινε σε αυτά τα χρόνια, και κοιτάξτε τα μνημόνια. Δεν πρέπει να τα επικαλούνται ότι ήταν κάτι. Τα ψηφίσαν όλοι του. Με συγχωρείτε και τα εφαρμόσανε. Και μέσα στα μνημόνια υπήρχαν μια σειρά από διατάξει που εξειδικεύτηκαν με νομοσχέδια, με νόμου κτλ. Περαιτέρω εμπορευματοποίηση και επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγεία. Τώρα τι με μπορούμε ο... να και κάνουμε. Και ακριβώ ε... αυτή την πολιτική να... έρχεται τώρα και η Νέα Δημοκρατία. Με την προηγούμενη κυβέρνηση, απλώ τη σταμάτησε η πανδημία. Mm -hmm. Τα σχέδια ήταν έτοιμα. Λοιπόν, για το νέο ΕΣΥ που μα λέγανε, τώρα μα λένε για εξυγχρονισμό, αλλάζουμε του τίτλου. Δεν είναι το ζήτημα αυτό, αλλά το ζήτημα είναι τι προσανατολισμό θα δώσουν στην λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγεία. Και αυτό είναι ολοφάνερο και ξεκάθαρο ότι θα ενταθεί ακόμα περισσότερο η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγεία των νοσοκομείων, η επιχειρηματική του λειτουργία, προκειμένου να λειτουργούν στη βάση το, αυτό που είπα και πριν, ε, ω αυτόνομε μονάδε, πουλώντα υπηρεσίε υγεία. Και φυσικά από αυτή, την, από αυτή την πολιτική που διαχρονικά εφαρμόζεται και φυσικά θα ενταθεί το επόμενο ε, διάστημα, χαμένοι αφενό μεν θα είναι οι ασθενεί, οι οποίοι θα καλούνται μέσω υπηρεσιών, οι οποίε θα είναι στη βάση, να σα θυμίσω, κανονισμού σε ΟΠΗ, mm -hmm. κάλυψη ε, υπηρεσιών υγεία, φαρμάκων και πάει λέγοντα, θα είναι στη βάση του βασικού πακέτου. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειάζεται, να θα, κάτι. πρέπει να βάζει το χέρι του βαθιά στην τσέπη. Που το βάζει αυτή τη στιγμή και στι δημόσιε μονάδε υγεία ο, ο, λαός. λαό. Και το δεύτερο, πόρου, χρειάζεται το, αγάθι, από το κυρία ποιο ήταν το αγκάθι, κυρία Κουλούρη, στι δημόσιε μονάδε υγεία στον ανταγωνισμό, για παράδειγμα, με τον ιδιωτικό τομέα και του επιχειρηματίε του ιδιωτικού τομέα, οι εργασιακέ σχέσει το μόνιμο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή το μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία είναι δεν είναι 50%. Ενώ με βάση τα οργανογράμματα και τα και το άλλο. Ναι, αλλά περιμένουμε νέε προσλήψει θα γίνουν και ναι, φέτο και του χρόνου. Πόσε είναι αυτέ. Πόσε είναι αυτέ. Έχουν πει για 6.000. Είπαν και ο Σοβοήτη για 6.000. Πόσε είναι. 10.000. 11.000. 11.000. Μα δείτε τα τελευταία δύο χρόνια μόνο. 2022 με 2023. Φύγανε 2.500. Ναι, υπάρχουν όμω και διαδικασίε που τρέχουν, ΑΣΕΠ. Λοιπόν, μα σα λέω, 10.000 ναι. θέλετε. Αν ε, θέλω χιλιάδες. να πω και κάποιες Το 50%, ώσπου να φτάσουν να ευωδώσουν αυτέ οι προκηρύξει, να φτάσουν να προσληφθεί κόσμο κλπ. Λοιπόν, το ήδη, το 50% αυτών των θέσεων που πάμε να προκηρύξουμε mm -hmm. θα έχουν αδειάσει γιατί θα έχουν φύγει άνθρωποι mm -hmm. με συνταξιοδοτήσει ή και αποχωρήσει. Και εδώ ερχόμαστε στο ζήτημα αμοιβέ ιατρών, ωράρια. Εντατικοποίηση τη δουλειά. Τέσσερα χρόνια τώρα, κυρία Κουλούρη, με την πανδημία μέσα και μετά την πανδημία. Λυπάται, λέτε τώρα η, υπάρχει. Η, η, η κατάσταση είναι τραγική. Να. Και δείτε τώρα. Παράδειγμα, ένα. Το είχα αναδείξει και με επίκαιρη ερώτηση στη συζήτηση στη Βουλή. Παιδιατρική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα. Ένα ειδικό, άντε πήραν ένα. Δεύτερο. Με τέσσερι καινέ θέσει, mm -hmm. προκήρυξη μία θέσεω με συμμετοχή στην προκήρυξη πέντε. Και δεν του πέραν όλου να καλύψουν όλε τι θέσει. Και να καλυφθεί η περιοχή μα με παιδιά του που στενάζει. Όχι μόνο η Λάρισα αλλά και η Θεσσαλία, ολόκληρη και με άλλε κοινότητε. Αν υπάρχουν κάποια θετικά Άρα σε Άρα λοιπόν, το μιλάμε νόμο για συνειδητή επιλογή πολιτική όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων προ ε, την κατέθεση υλοποίηση αυτών των στρατηγικών στόχων που έχουν εκπονηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, για μείωση του κρατικού κόστου στον τομέα τη υγεία εν προκειμένου και όχι μόνο των κοινωνικών παροχών. Στο σύνολο, αλλά κυρίω και στον τομέα τη υγεία, προκειμένου η όποια εξοικονόμηση των μεγάλων αυτών ποσών που δαπανούνταν, υποτίθεται, θα πάνε στη στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου, του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. με και μια με κάθε κουβέντα, είδος, να χαρείτε σε αυτό. Για τι φοροαπαλλαγέ και πάει λέγοντα. Θα μου πείτε και, και για, το, για το φάρμακο. Για το το φάρμακο ζήτημα είναι λοιπόν ότι φάρμακο. ο λαό καλείται να πληρώσει, κυρία Κουλούρη, την τελευταία δεκαετία για το φάρμακο, το 54% επιπλέον 54% 54 από την τσέπη του, είτε μέσω της συμμετοχής, είτε μέσω των μη συμφάτων μη φαρμάκων, λοιπόν, τα οποία ε, καλείται να πληρώνει και να βάζει το χέρι του συνεχώς πιο ε, βαθιά στην τσέπη. Όπως φυσικά και για μια σειρά συμμετοχή σε εξετάσεις. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για ένα σύστημα και μια πολιτική ή πολιτικές, διαδοχικά, όπω είπα, όλων των κυβερνήσεων, οι οποίε είχαν στο στόχο, στο, 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 στο στην, στην κατεύθυνσή του, στη βασική ποιο, την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών στην υγεία και κυρίω η υγεία, η προσφορά υπηρεσιών υγεία να είναι. Καθολική για όλου, δωρεάν, να μην πληρώνει από την τσέπη του ο, ο, ο κόσμος, ο κόσμο, ο λαό, γιατί τα έχει χρυσοπληρώσει. Γιατί με συγχωρείτε, εγώ βάζω το ερώτημα έτσι ρητορικά. Για να το σκεφτούν αυτοί που μα ακούνε, αυτέ οι μονάδε υγεία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όπω λειτουργούν, που είναι τεράστια τα προβλήματα και εκεί, και στη Θεσσαλία και παντού. Τώρα δεν είναι να το περιγράφουμε. και σε υποδομέ και σε προσωπικό. Που η πρωτοβάθμια είναι ε, θα έπρεπε, και πρέπει να είναι και έτσι πρέπει να είναι σε κάθε κράτο, σε κάθε, κράτη, σε κάθε ε, κοινωνία η προμηθευτή του συστήματο υγεία γιατί με την πρόληψη, την ανάδειξη προβλημάτων, την παρέμβαση όταν χρειάζεται, λοιπόν, ε, διαδραματίζει τον. Σημαντικότερο, σημαντικότερο ρόλο. και ένα φίλτρο λοιπόν, για να μην επιβαρύνουν τα νοσοκομεία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, από την πολιτική ε, κατεύθυνση, από τις πολιτικές που υπηρετούνται και στη βάση των επιλογών που έχουν κάνει όλα τα άλλα κόμματα και αυτά που κυβέρνησαν κυρίω. Δείχνει και το δρόμο για το τι μέλη γενέστε με τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι προκειμένου. Θα μα απαντήσει ο κ. Σαχτήτη για το τι μέλη γενέστε για την κριτική και όλων σας. Και φυσικά τι περιμένει το λαό. Γι' αυτό Μάλιστα. λέμε ότι απέναντι και σε αυτά τα ζητήματα τη υγεία εδώ χρειάζεται σύγκρουση και ρήξη με αυτέ τι πολιτικέ. Και λοιπόν... σε αυτή την κατεύθυνση ο λαό θα πρέπει να οργανώσει και να ε, διεκδικήσει περισσότερα πράγματα για τον ίδιο.